Να σας ευχαριστήσω, Δήμαρχε, που μας δεχτήκατε στο χώρο σας, στο γραφείο. Έχουν μείνει σχεδόν 40 ημέρες από την εκλογική διαδικασία. Ξέρω ότι ο χρόνος σας πιέζει και για τις υποχρεώσεις απέναντι στο Δήμο, αλλά βεβαίως και για την προσπάθεια που καταβάλλετε για την εκλογική διαδικασία. Να ξεκινήσουμε την κουβέντα αυτή που ανοίξαμε από την προχθεσινή συγκέντρωση που είχε ο LTO, την ετήσια γενική του συνέλευση. Παρευρέθη και κόσμος εκεί, είχατε καλέσει και τους άλλους συνυποψηφίους σας και πέρασαν κάποια θέματα ίσως στα πολύ μικρά, σημαντικά όμως για την τουριστική ανάπτυξη του τόπου μας, που είναι ένα κυρίαρχο χαρακτηριστικό. Έγραψαν κάποια ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης ότι τη στιγμή που εσείς κάνατε την διαδικασία της Γενικής Συνέλευσης με προσκεκλημένους βεβαίως και τους άλλους υποψηφίους δημάρχους, ο εργολάβος, ο περιβόητος πρωταγωνιστής όλων αυτών που συμβαίνουν, ο κύριος Βλάχος, έκανε κάποιο τύπου κατάσχεση συνέβη αυτό. Ταμιακών. Εκείνη την ώρα που έγινε η Γενική Συνέλευση, παρόλο που το βγάλανε ένα συγκεκριμένο site μαζί με ένα συγκεκριμένο άτομο, δεν είχε γίνει τίποτα. Αυτό έγινε την άλλη μέρα αργά. Αυτό έγινε αργά την άλλη μέρα, αργά το μεσημέρι, και αφού είχαν κλώσει κλείσει οι ταμείες, είχαν πληρωθεί οι υπάλληλοι για το χρονικό διάστημα που ήταν να του δώσουμε κάποια χρήματα. Μετά έγινε όντως μια κατάσχεση σε κάποιους λογαριασμούς του Λουτάκη Θέρμα ΣΠΑ από τον εργολάβο την Αλέξανδρο Τεχνική, γιατί ξέρουμε όλοι ότι οφείλουμε στον εργολάβο του συγκεκριμένου και δεν τον αμφισβητούμε, οφείλουμε κάποια χρήματα. Αρκετά πολλά χρήματα. Προσπαθούμε να βρούμε μια άκρη με το καζίνο για να μπορέσει να μας βοηθήσει, για να μπορέσουμε πλέον να λειτουργήσει αδιάλειπτα το ΣΠΑ. Είναι μια προεκλογική σεζόν, 40-50 μέρες πριν τις εκλογές, καταλαβαίνετε, όλα παίζουν το ρόλο τους, υπάρχει μεγάλη πίεση. Προσπαθούμε να βρούμε μια λύση με το συγκεκριμένο εργολάβο. Εσείς είχατε κατασχέσεις, συγγνώμη σε διακοπή. Δεν είναι κάποιο πολιτικό φαινόμενο. Ξεκινούμε από την οριοθέτη πριν από μια τετραετία. Έχουν γίνει πάρα πολλές κατασχέσεις. Θεωρούμε ότι τις κατασχέσεις ο εργολάβος δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Είναι ένα μέτρο πίεσης. Εγώ δέχομαι ότι έχει απόλυτο δίκιο. Δεν μπορώ να κατηγορήσω καμία Αλέξανδρος Τεχνική για ό,τι κάνει. Θεωρώ όμως τώρα, λόγω του ότι πιστεύουμε και ευχόμαστε καινούριος επενδυτής έρχεται στο καζίνο, πιστεύουμε ότι και ο Δήμος, επειδή του χρωστάει πάνω από 8 εκατομμύρια ευρώ, και αυτό είναι βασικό γιατί έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, διότι το καζίνο, οι συνέταιροι μας χρωστούν πάνω από 8 εκατομμύρια ευρώ. Για να μην πω 9, διότι έλειξε άλλο 1 εκατομμύριο δολάρια στις 5 Γενάρη και το λέω συνέχεια, αλλά γι' αυτό δεν μιλάει κανείς τίποτα. Δηλαδή μέτρο πίεσης κατά το καζίνο, μέτρο πίεσης κατά του Δημάρχου, αυτό γίνεται, είναι μια προεκλογική σεζόν. Ευχόμαστε ότι κάποια άκρη θα βρούμε με το καζίνο για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε για άλλη μια φορά ένα μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει με το Λουτράκι Θέρμα ΣΠΑ. Το Λουτράκι Θέρμα ΣΠΑ που για μένα πάει αρκετά καλά, μια δημοτική επιχείρηση, θεωρώ λειτουργεί με τον καλύτερο τρόπο σε όλη την Ελλάδα, έχει αυξήσει κάθε χρόνο. Προσπαθούμε να αυξήσουμε ακόμα τα έσοδά μας όσο γίνεται περισσότερο, με πολύ μεγάλα προβλήματα διότι έχουμε τον ΑΣΕΠ. Έχουμε ότι δεν έχουμε χρήματα για να κάνουμε μια διαφημιστική καμπάνια η οποία θα μας φέρει και περισσότερα έσοδα και στην ελληνική αγορά. Όλα αυτά τα πράγματα έχουν δημιουργήσει κάποια προβλήματα και δεν αφήνουν το Λουτράκι Θέρμα ΣΠΑ να δουλέψει όσο μπορεί περισσότερο. Με όλα αυτά τα προβλήματα, με κατασχέσεις, ο καθένας ακούει κατάσταση, άρα δεν πάει στο ΣΠΑ. Καταλάβατε τι γίνεται. Το έχουν δημιουργήσει όλα αυτά τα προβλήματα. Παρ' όλα αυτά, κάθε χρόνο έχουμε αύξηση εσόδου. Και αυτό εμένα με ικανοποιεί. Κάνουμε όσο είναι δυνατόν. Εάν λυθεί το πρόβλημα με τον εργολάβο, θεωρώ τότε θα έχουμε τη δυνατότητα να αυξήσουμε τα έσοδά μας πολύ παραπάνω. Μάλιστα. Όπως είπατε, λοιπόν, είναι μια ουσιαστικά προεκλογική περίοδο, λίγο διαφορετική ίσως από αυτή που θα είχαμε συνηθίσει. Με τον κάθε υποψήφιο να λέει τα δικά του βεβαίως, να ισχυρίζεται αυτά που θέλει να ισχυρίζεται και να καλείται ο Δήμαρχος, ο ενεργεία Δήμαρχος, γιατί είστε υποψήφιος, αλλά είστε και Δήμαρχος, να δίνει απαντήσεις. Πιστεύετε ότι πάντα γίνεται σε προεκλογικές συναντήσεις, συζητήσεις, περιόδους, τέτοια προβλήματα πάντα υπάρχουν. Εγώ θέλω να είμαι ήρεμος, θεωρώ ότι κάνουμε τα καλύτερα δυνατόν και για το Δήμο μας και για το καζίνο και για το Λουτράκι Θέρμα ΣΠΑ και ευχόμαστε, πιστεύουμε ο κόσμος να καταλαβαίνει έναν αγώνα μεγάλο που κάνουμε με τεράστια προβλήματα. Και ο Δήμος δεν έχει κανένα οικονομικό πρόβλημα, είπα τα ταμεία του Δήμου είναι αρκετά υψηλά. Το πρόβλημα μας είναι
με το Λουτράκι Θέρμα Σπα, με την ανώνυμη εταιρεία του Δήμου συγκεκριμένα, στην οποία δεν έχει πάρει τα χρήματα τα τελευταία 5-6 χρόνια, αυτά που δικαιούται να πάρει βάσει του κοινοπρακτικού που έχουμε υπογράψει από το 1995. Αυτοί εκεί μας έχουν φτάσει οι συνέτεροι μας και όχι. Δεν είναι προβλήματα που έχουμε δημιουργήσει εμείς, άλλοι μας δημιουργήσαν αυτά τα προβλήματα και θέλω να είμαι ξεκάθαρο σε αυτό. Μάλιστα. Είναι ουσιαστικά δύο σακιά, το ένα πρέπει να γεμίσει από το άλλο, αν το ένα παραμένει άδειο, δεν πρέπει να γεμίσει το άλλο. Βάσει το συμφωνητικό, όχι να γεμίσει από κάποιο άλλο λόγο. Υπάρχει συμφωνία, υπάρχει ένα κοινοπρακτικό. Έχουμε κερδίσει πρωτόδικα και τα δύο δικαστήρια, και για το minimum guarantee και για τις φορολογικές διαφορές. Θα δούμε τι θα βγάλει οι εφετειακές αποφάσεις. Εγώ πιστεύω ότι και στις δύο θα δικαιωθούμε. Είμαι απόλυτος πεπισμένος με τις κινήσεις που έχουμε κάνει, γιατί έχουμε δίκιο. Το minimum guarantee ήταν στο αρχικό κοινοπρακτικό. Θεωρώ ότι το δικαστήριο θα το δει πολύ σωστά και θα βγάλει τη σωστή απόφαση, όπως βγάλανε και τις δύο αποφάσεις τα πρωτόδικα δικαστήρια. Θεωρώ και στα εφετειακά και στις εφετειακές αποφάσεις θα δικαιώσουμε το Δήμο. Μάλιστα. Άρα στην προηγούμενη περίπτωση και τότε στα μάτια του Δημότη, ο οποίος καλείται σε 40 μέρες περίπου να ψηφίσει, του λέτε ότι δεν είναι το πρόβλημα ουσιαστικά της Δημοτικής Αρχής. Είναι μια κατάσταση η οποία οδεύει εδώ. Λόγω των οφειλών του καζίνου, είναι των συνεταίρων μας. Αυτό είναι δεδομένο. Βέβαια, στις εκλογές δεν το λέμε. Οι πολιτικοί αντίπαλοι ποτέ δεν θα λένε αυτό. Θα λένε ότι ο Δήμαρχος δεν έχει κάνει κάτι, δεν έχει αυτή τα έσοδα του ΣΠΑ και όλα τα σχετικά. Πάντα η πολιτική αντιπαράθεση είναι σε αυτό. Προσπαθώ να είμαι ήρεμος, να μην έχουμε άσχημες συνθήκες, να κρατήσουμε ένα ήπιο τόνο όσο θα είναι εκλογές μέχρι, μέχρι τις 26 Μαΐου και να χρειαστεί και 2 Ιουλίου. Και 2 τη δεύτερη Κυριακή.